Να πούμε και λιγάκι για την κατάλληλη του ασύλου στα πανεπιστήμια. Διότι ακούσαμε αυτή την κεραμαίωση. Τι στο διάλογο είναι αυτή? Από η κεραμαίωση πρέπει να είναι, και από ό,τι καταλαβαίνω, από την κεραμίδα. Όχι, είναι κόρη του γνωστού καθηγητή της πολιτικής δικονομίας και συγγραφέα του εγχειριδίου που είχαμε στο πανεπιστήμιο, του Κεραμαία. Σοβαρά. Λογικά είναι αυτή, γιατί είναι και το επίθετο σπάνιο και πρέπει να είναι και χωριανή σου από το ΕΑ. Όχι, εντάξει, εντάξει όπως η Κρήτη, έτσι και η Μάνη. Είναι δύο διαφορετικά είδη ανθρώπων. Είναι ανθρωποειδή. Ανθρωπίδες μάλλον. Μπράβο. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πράγμα που επικράτησε τελικά λόγω σφαγής του εμφυλίου. Του εμφυλίου και είναι το προϊόν κεραμαίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κατσαρέας. Ναι, και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι λίγοι μπόρεσαν να κατηθούν στα βράχια της Μάνης, να αρπαχτούν και να υπάρχουν στα βράχια της Μάνης, και όλοι οι υπόλοιποι εκδιώχθηκαν. Οι δημοκράτες εκδιώχθηκαν. Ναι, έτσι λοιπόν. Τώρα το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία, να πούμε λιγάκι την ιστορία, διότι βεβαίως στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Ναι, γιατί υπάρχει, καλό θα είναι να κάνεις μία ανάλυση γενικά για το θέμα του ασύλου, γιατί έχει πολύ σπέκουλα, υπάρχει πολύ μπέρδεμα στην υπόθεση. Δηλαδή ο κόσμος θεωρεί ότι το άσυλο αφορά και μόνο σε τύπους που μπαίνουν και πουλάνε ναρκωτικά και λοιπά, όπως δείχνουν και τηλεοράσεις πάρα πολύ. Ναι, είναι επίτηδες και τα προβάλλουν αυτά τα πράγματα, και έχει να κάνει βεβαίως με το γεγονός ότι έπρεπε οπωσδήποτε να καταργηθεί το άσυλο, διότι δεν μπορεί να υπάρχει ακαδημαϊκή ελευθερία σε ένα πανεπιστήμιο που πάει προς ιδιωτικοποίηση. Ιδιαίτερα μετά την υποβάθμιση των πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα που έχει επέλθει τις τελευταίες δεκαετίες. Η υποβάθμιση είναι τρομερή, δεν συναντάω εύκολα, σπάνια πλέον συναντάω, και κυρίως είναι άνθρωποι ομότιμοι καθηγητές στο πανεπιστήμιο, ή κάποια νέα παιδιά τα οποία προσπαθούν να κάνουν, αλλά τελικά και αυτά δυστυχώς θα ενσωματωθούν πλήρως στη λογική αυτή. Τον οποίο τα αποθεματικά έχουν καταληστευτεί. Καταληστευτεί, αλλά δεν μας πειράζει αυτό το πράγμα. Μας πειράζει βεβαίως το γεγονός το ασύλου. Έτσι, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν το άσυλο. Πότε δημιουργήθηκε το πανεπιστημιακό άσυλο? Το πανεπιστημιακό άσυλο στην Ευρώπη, που χαρακτηρίζει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης, γιατί είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της έλευσης της πολιτικής ελευθερίας και της ελευθερίας του λόγου στην Ευρώπη μετά τη Γαλλική Επανάσταση, ήρθε στα 1810, και το πρώτο πανεπιστήμιο που έκανε αυτό είναι το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, με τον Χούμπολτ, ο οποίος βγήκε και είπε ότι το κράτος δεν έχει κανένα δικαίωμα να επεμβαίνει στα εσωτερικά του πανεπιστημίου, έτσι ώστε η επιστήμη να αναπτύσσεται ελεύθερα χωρίς να υποτάσσεται σε σκοπιμότητες. Αυτή η λογική ήταν το ασύλου, με τη λογική της προστασίας ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ακαδημαϊκή ελευθερία δεν σημαίνει ότι ο κάθε καθήκης καθηγητής κάνει ό,τι γουστάρει. Ακαδημαϊκή ελευθερία είναι η ελευθερία της αναμέτρησης επιχειρημάτων και λογικής μέσα στο πανεπιστήμιο, και το γεγονός ότι θεμελιώνεται στην αυτονομία του ιδρύματος. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ίδρυμα δεν υποτάσσεται σε σκοπιμότητες ούτε κρατικές ούτε της αγοράς, που μας προήλθε αργότερα. Αυτό το θεμελίωσε ο Χούμπολτ, αλλά ποιος είναι ο Χούμπολτ τώρα μπροστά στο φορτσάκι, μπροστά στο Βερέμι και στο Χαρδούβελι, και όλο αυτό το συνοθήλευμα της ηλιθιότητας και της λειτουργικής αδυναμίας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για το άσυλο λέγαμε λοιπόν. Για το άσυλο. Λοιπόν, το άσυλο λοιπόν στην Ελλάδα δημιουργεί, καταρχάς έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία μάχης από πάρα πολύ νωρίς, από τον 19ο αιώνα. Το άσυλο για παράδειγμα, χάρη στο άσυλο, έστω και αν είχε πολλές φορές και αντιδραστικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα στην εποχή των Ευαγγελικών. Των Ευαγγελικών, σωστά. Όπου εκεί πραγματικά δόθηκαν μάχες. Δηλαδή, οι φοιτητές της θεολογικής και της νομικής, οι οποίοι αντιδράσανε στη μετάφραση του Ευαγγελίου στα ελληνικά. Ή στην Μαλιαρίν. Ή στην Μαλιαρίν, βεβαίως. Λοιπόν, διαδήλωσαν και τελικά οχυρώθηκαν στο σημερινό κτίριο του Πανεπιστημίου, αυτό που είναι για τελετές πλέον σήμερα, στην Πανεπιστημίου, στα Προπήλαια. Εκεί ήταν το Πανεπιστήμιο, οχυρώθηκαν και μάλιστα οπλισμένοι οπλίστηκαν και άρχισαν οι μάχες με τη χωροφυλακή, η οποία προσπαθούσε να το καταλάβει, και μας έγιναν μάχες, υπήρξαν νεκροί και τραυματίες, και δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν εύκολα, διότι βεβαίως εκεί υπήρχε το άσυλο. Το άσυλο επί Καποδίστρια συμπεριλάμβανε στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της εποχής εκείνης, πρώτα κυρία το Πολυτεχνείο, γιατί αυτό έβγαζε και στρατιωτικούς στελέχη του στρατού, κατά κύριο λόγο του μηχανικού, και άλλα και όχι μόνο. Και του πυροβολικού προφανώς. Ναι, και του πυροβολικού. Λοιπόν, το Πολυτεχνείο λοιπόν τότε είχε δική του φρουρά.
δεν επιτρεπόταν ούτε η χωροφυλακή, ούτε κρατικές αρχές, ούτε κανένας να μπει μέσα. Είχε δική του ένοπλη φρουρά. Τώρα, με τη σύγχρονη μορφή του, το άσυλο γεννήθηκε ως αίτημα μετά τον εμφύλιο για να μπορέσει να σταματήσει η αστυνομοκρατία το κυνηγητό των πανεπιστημιακών αλλά και γενικότερα του ακαδημαϊκού χώρου όπου η αστυνομία έκανε ό,τι γούσταρε, δολοφονούσε ανεξέλεκτα ή συνελάμβανε ανεξέλεκτα τον οποιονδήποτε θεωρόταν ότι ήταν εναντίον του καθεστώτος. Σε αγαστή συνεργασία με την ΕΚΟΦ. Φυσικά. Και άλλες παρόμοιες παρακρατικές οργανώσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα μας τροφοδοτούν με εξαίρετους πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του κυρίου Χατζηνικολάου που μας το έπαιζε Δημοκράτης. Λοιπόν, πατήρ και υιός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως, το άσυλο λοιπόν ήταν η κατάκτηση μεταπολίτευσης πέρα στο Σύνταγμα, με την έννοια, στο Σύνταγμα με την έννοια ότι δεν μπορεί να παρεμβαίνει κανένας άλλος στην υπήρχε η αυτοτέλεια του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα το ότι το Πανεπιστήμιο στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στο κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να έχει λειτουργία όπως για παράδειγμα μια οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, όπως λέει η κυρία Κεραμέως. Δηλαδή, πιο βλαμμένο άτομο. Είχα δει πολλά βλαμμένα άτομα. Αλλά σαν και αυτή που είναι πραγματικά, δεν ξέρω ρε παιδί μου, το να είσαι βλαμμένος, το καταλαβαίνω, ηλίθιο το παιδί, τι να κάνουμε, αυτό βγήκε. Αλλά να παρουσιάζεται στο πρόσωπό σου, μόνο στη Νέα Δημοκρατία το έχω παρουσιάσει. Όλοι οι άλλοι είναι εκφυλισμένοι άτομα, δηλαδή αυτούς που βλέπαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για εκφυλισμένους ανθρώπους. Υπάρχουν και κάποιοι που ταυτίζεται η πρόσωψη με το. Ναι, αλλά εκφυλισμένα άτομα. Ναι, ναι. Εδώ μιλάμε για προσωπείς του βλαμμένου, δηλαδή είναι, για παράδειγμα, ο Δένδιας. Ναι. Έτσι, είναι ο Uncle Sam του Muppet Show. Δηλαδή δεν είναι, μιλάμε το ίδιο IQ. Η κυρία Κεραμέως, δηλαδή έλεος. Από αυτήν καταλαβαίνεις τι θα ήταν ο πατέρας. Παναγιά μου σώσε. Μη σου πες τέτοιος δικαστής. Λοιπόν, αλλιώς την πάτησες. Λοιπόν, αυτή η κυρία δεν έχει μάθει τίποτα περί ασυλίας. Έτσι, όταν γίνεται πλέον αναγνωρίζεται το άσυλο των πανεπιστημίων από την κυβέρνηση Καραμαλή το 1974, μετά από βεβαίως μεγάλες διαδηλώσεις πανεπιστημιακών και άλλων και όλα αυτά τα πράγματα, τότε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τη σκαπούλαρε με το στιγμιαίο, ενώ θα έπρεπε να έχει δικαστεί ως συμμέτοχος στο πραξικόπημα, όπως μαζί με τους αριοπαγίτες της εποχής, τουλάχιστον τους περισσότερους, λοιπόν, έβγαινε και έστενε μύδρους ενάντια στο νόμο 509, ο οποίος είχε αυθεί και έτσι είχαμε την νομοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και στο άσυλο το πανεπιστημιακό. Χωρίς άσυλο δεν μπορεί να υπάρχει ακαδημαϊκή ελευθερία. Ακαδημαϊκή ελευθερία σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, όχι μόνο σε επίπεδο ιδεών, αλλά και σε επίπεδο πραγμάτων. Δηλαδή, έχεις δυνατότητα να αντιμετωπίσεις τον κύριο Βερέμη με ίσους όρους μέσα στο πανεπιστήμιο. Να αντιμετωπίσεις τον οποιοδήποτε κερατά που ασκείται σε σκοπιμότητες ή υπηρετεί σε τη λεγόμενη στρατευμένη επιστήμη, όποια και αν είναι αυτά, και προς όφελος ιδιωτικών ή άλλων συμφερόντων ή κρατικών συμφερόντων, με ίσους όρους. Αυτό σημαίνει ακαδημαϊκή ελευθερία και αυτό εξασφαλίζει το άσυλο. Είναι αρκετό? Όχι. Μάλιστα, ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς πανεπιστημιακούς, ο οποίος περίπου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπεράσπισε την ανάγκη κρατικών πανεπιστημίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι είναι γνωστό ότι δεν υπήρχαν, ήταν ιδιωτικά, ήταν ακριβώς αυτό, η δημιουργία δηλαδή συνθήκων ακαδημαϊκής ελευθερίας. Και όταν του λέγανε μα ακαδημαϊκή ελευθερία με λογική ασύλου και όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να υπάρξει, διότι μπορεί να υπάρξουν και ακρότητες, και λέει προτιμώ τις ακρότητες παρά την κατάργηση ελευθερίας. Ναι, υπό συνθήκες ελευθερίας, όταν υπάρχει πραγματική ελευθερία κοινωνική και πολιτική, ναι, υπάρχει και ο κίνδυνος ακροτήτων. Αλλά προτιμώ να υπάρχουν ακρότητες που μια οργανωμένη κοινωνία ή ένα δημοκρατικό πολίτευμα μπορεί να αντιμετωπίσει, πραγματικό δημοκρατικό πολίτευμα, παρά την κατάργηση θεμελιωδών δικαιωμάτων που αφορούν την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της σκέψης και την ελευθερία της πολιτικής δράσης. Το καταλαβαίνουμε αυτό πράγμα? Λογικές, σαν και αυτό που λέει ότι επειδή κάποια μπαχαλάκια χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα για να κάνουν τη φασιστική τους λογική ή αυτά που τους κατευθύνουν
του κατευθύνουν οι παρακρατικοί, γιατί σήμερα δεν έχουμε ΚΟΦ και ποια ήταν η οργάνωση και του εξαιρετικού κύριου Βορύδη. Πούσπαζε κεφάλια. Όχι, δεν έχουμε τέτοια. Έχουμε Αντίφα όμως, έχουμε άλλες, οι οποίες λειτουργούν ακριβώς όπως ήταν η ΕΚΟΦ και οι άλλες φασιστικές οργανώσεις, όταν βεβαίως υπήρχε φοιτητικό κίνημα. Γιατί τώρα δεν υπάρχει, οπότε εύκολα η Αντίφα και κάνουν τη δουλειά της ΕΚΟΦ. Αλλά λέω, το να καταργείς το άσυλο σημαίνει κατάργηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στα πανεπιστήμια. Σημαίνει ότι το αφεντικό που πληρώνει, και αυτό είτε τον είναι το κράτος είτε αύριο ο ιδιώτης, καθορίζει το περιεχόμενο των σπουδών, τον τρόπο σπουδών, αλλά και τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργεί το πανεπιστήμιο, το πανεπιστημιακό ίδρυμα. Και ειδικά σήμερα, και μάλιστα η κατάργηση αυτού, δεν θα έχει τη δυνατότητα, ούτε καν τη δυνατότητα καταγγελίας της κατάστασης μέσα στα πανεπιστήμια, η οποία είναι πραγματικά δραματική. Ακόμη σε σύγκριση με τότε που ήμουν εγώ φοιτητής και που αντιμετώπισα αυτήν την ιστορία, εγώ πραγματικά η κατάσταση που έχω γνωρίσει από τα παιδιά μου, αλλά και ευρύτερα που κοιτάω, είναι πραγματικά τραγική. Και δεν λέω μόνο σε επίπεδο έρευνας ή σε επίπεδο, αλλά σε επίπεδο λόγου και σπουδών. Έχει προσαρμοστεί στη λογική της αγοράς. Πάρε ένα πτυχίο μαλάκα να πας να βρεις δουλειά. Δεν παράγει επιστήμονες, αλλά λειτουργικά αναλφάβητους με μεταπτυχιακούς τίτλους. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Και το βλέπεις αυτό, το διαπιστώνεις και σε παιδιά με πτυχία μεταπτυχιακά κλπ. Ναι, είναι λειτουργικά αναλφάβητα. Που όταν κάθονται σε μια παρέα να συζητήσουν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, δεν ξέρουν, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, γιατί δεν φτιάχνουν επιστήμονες. Αναπαράγουν τα κλισέ. Δεν φτιάχνουν επιστήμονες, φτιάχνουν τεχνοκράτες. Και μάλιστα με συγκεκριμένη λογική. Παράδειγμα, στη δική σας σχολή, στη νομική σχολή, μου έκανε εντύπωση. Μας είναι η ναυαρχίδα του τεχνοκρατία, ναι, της τεχνοκρατίας. Λοιπόν, λέει, τι είναι νομική επιστήμη, έχουν θράσος κιόλας. Ο ορισμός που δίνεται στη νομική επιστήμη, η ερμηνεία των νόμων. Μα ρε μαλάκα! Η επιστήμη δεν είναι να ερμηνεύω ένα δεδομένο πλαίσιο. Η επιστήμη είναι να αμφισβητώ το δεδομένο πλαίσιο για να μπορέσω να το επανακαθορίσω. Ο τεχνοκράτης είναι αυτός που ερμηνεύει. Δηλαδή, σου δίνω ένα κατσαβίδι και μάθει να λύνεις και να δένεις μια δεδομένη μηχανή. Το να τη σχεδιάσεις τη μηχανή από την αρχή, αμφισβητούσαν, όχι μόνο την τροποποίηση, να την επανασχεδιάσεις από μηδενικής βάσης, είναι εκτός λογικής. Είναι έξω από τα δεδομένα. Γι' αυτό κιόλας έχει χαθεί και το ανθρωπιστικό επίπεδο των σπουδών. Κάποτε δεν μπορούσε να είσαι ένα γιατρός χωρίς να ξέρεις απ' έξω για να ρωτά τον Ιπποκράτη. Ή και συνολικά να μην έχεις μια ανθρωπιστική βάση σπουδών. Δεν μπορεί να είσαι ένα μηχανικός και να μην ζώσουν για τη χώρα σου. Δεν μπορούσε να είσαι ένα δικηγόρος χωρίς να έχεις πολιτική σκέψη και βασικές γνώσεις. Αν γίνεται δυνατόν, δηλαδή. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δημιουργήθηκε και έφτασε σε αυτό το επίπεδο γιατί είχε κιτσίκηδες ανθρώπους μηχανικούς, οι οποίοι ήταν αφοσιωμένοι στην οικονομική και τεχνική ανάπτυξη της Ελλάδας. Κάτι το οποίο ήταν παροχημένο του λαού. Ναι, της μεγάλης πλειοψηφίας, γιατί μόνο αυτό το πράγμα. Σήμερα παράγουμε ανθρώπους οι οποίοι το μόνο που κάνουν στην καλύτερη τους περίπτωση είναι να είναι καλοί υπάλληλοι στην όποια εργοδοσία. Έτσι. Αυτό είναι τρομερό πράγμα, ρε παιδί. Ναι, αυτό που μας έστειλε εδώ η φίλη ακροάτρια το είχα δει και εγώ, δεν το θυμήθηκα να σου το πω. Ότι η κυρία Κεραμέως είχε συμμετάσχει πριν λίγες εβδομάδες στη Λέσχη Μπεντεμπεργκ. Βέβαια, αλλήμονο. Γιατί λοιπόν κάνουν την κατάργηση του ασύλου? Πρώτον, είναι το πρώτο βασικό βήμα για να εθιστούμε ότι από τη στιγμή που το δημοκρατικό πολίτευμα πάσχει, άρα πρέπει να καταργήσουμε το δημοκρατικό πολίτευμα. Κατά τη φασιστική και ναζιστική λογική που έλεγε, εφόσον χρεοκόπησε ο κοινοβουλευτισμός, καταργήστε τον, να πάει στο διάολο. Πιάσαμε πέντε δασκάλους οι οποίοι ήταν παιδεραστές, κλείνουμε όλα τα σχολεία. Έτσι, μπράβο. Καταργούμε την παιδεία. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είναι βέβαια όσο υπάρχει άσυλο και ακαδημαϊκή ελευθερία, δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί η πανεπιστημιακή παιδεία. Και το πολύ πρακτικό, ρε Δημήτρη, γίνεται μια κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων. Εντάξει. Συνήθως, ρε παιδί μου, είναι πρωτοετής, δευτεροετής, μικρά παιδιά. Και τους ορμάνα τους ακίσει η αστυνομία. Το άσυλο αποτελούσε μια καλή ασπίδα προστασίας για όλα αυτά. Εγώ το θυμάμαι από την εποχή με τον Ντεμπονέρα. Που έπεφτε το ξύλο της Μαϊμού στην Αθήνα. Τα θυμάσαι κι εσύ. Φυσικά. Αν δεν υπήρχε το Πολυτεχνείο, θα μας είχαν διαλύσει. Θα μας είχαν τσακίσει, θα είχαμε νεκρούς. Οφείλουμε να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες που υπήρχε άσυλο στα πανεπιστήμια, οφειλόταν στο γεγονός ότι υπήρχαν φοιτητικοί συλλόγοι και ΦΕΕ. Δηλαδή υπήρχε οργανωμένο φοιτητικό κίνημα που ανεξαρτήτως παρατάξεων οι φοιτητές υπερασπίζαν το άσυλο μέχρι αηδίας. Δυστυχώς, μετά τη δεκαετία του 90, μάλλον στη δεκαετία του 90, υπήρξε μια μετάλλαξη. Οι ίδιοι φοιτητές προδώσανε
την ιστορία και την παράδοση του φοιτητικού ασύλου και της ακαδημαϊκής ελευθερίας στα πανεπιστήμια. Και επειδή οι κομματικές νεολαίες δεν γουστάρανε να μπουν στα ζητήματα τα καθ' αυτό, δηλαδή τι παιδεία θέλω, τι επιστήμη θέλω. Θυμάμαι και από τη δική μου γενιά, έτσι, με τα ΕΑΚ τότε. Δηλαδή, λοιπόν, κάναμε χαβάλ. Εντάξει, είχαμε την πολιτική μας παρέμβαση, αλλά καμία παρέμβαση πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο. Θανατωθήκανε. Τη μάχη με τα γράμματα, να το πούμε απλά. Μπράβο. Και λοιπόν, δεν υπήρχε σοβαρός αντίλογος στο κατεστημένο του Πανεπιστημίου. Και με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει ένα κατεστημένο το οποίο πραγματικά είναι τρομερό, αυτή τη στιγμή καθηγητές που είναι διαπλεκόμενοι κυριαρχούν στα πανεπιστήμια. Η συντριπτική πλειοψηφία. Και όχι μόνο αυτό το πράγμα, αλλά και διαπλεκόμενοι είναι αυτοί που φέρνουν τα λεφτά. Ιδιαίτερα με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι ντροπή και μόνο το γεγονός ότι οι επικεφαλείς των περισσότερων τμήματων ή για τις χρηματοδοτήσεις είναι αυτοί οι τύποι που βεβαίως έχουν τίτλους χωρίς αντικείμενο, χωρίς περιεχόμενο ουσιαστικά. Το μόνο που τους διακρίνει είναι τα κονέ. Τα λεγόμενα κονέ που φέρνουν λεφτά είτε λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με διάφορους άλλους ύποπτους, λιγότερο ή περισσότερο ύποπτους τρόπους στα πανεπιστήμια. Από εκεί και πέρα, έρευνα δεν υπάρχει. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 80 έως σήμερα εκτινάχτηκαν οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Δηλαδή, τετραπλασιάστηκαν οι μεταπτυχιακές σπουδές και τα παιδιά που κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Δείξτε μου την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης. Εγώ σας υπογράφω και μπορώ να το αποδείξω σε οποιοδήποτε κερατά βρεθεί και το αφισβητήσει ότι η επιστημονική γνώση οπισθοχώρησε. Τα μεταπτυχιακά που παράγονται αυτή τη στιγμή δεν προωθούν την επιστήμη. Είναι ορισμένα πράγματα, μάλιστα, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάπτυξη της χώρας, κοινωνική, θεσμική, ανάλογα με την επιστήμη, τεχνική, οτιδήποτε, απαγορεύονται και είναι εκτός πεδίου διπλωματικής ή πολύ περισσότερο μεταπτυχιακής δουλειάς. Πολιτική επιλογή. Είναι τρελό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Η ανάπτυξη της χώρας είναι, η χώρα είναι προσδεδεμένη. Φυσικά. Σε ένα άρμα, το άρμα των δανειστών. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα βγάλουν τεχνοκράτες για να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα ή για ιδιωτικά συμφέροντα, ακόμη και αν αυτά τα ιδιωτικά συμφέροντα είναι απολύτως κατοικοδίαιτα. Αυτή είναι η κατάσταση. Να γιατί, πώς το λένε, καταλύουν το άσυλο. Και είναι το πρώτο βήμα για να καταλύσουν όχι απλά την ακαδημαϊκή ελευθερία που δεν υπάρχει. Με το άσυλο φεύγει και η ακαδημαϊκή ελευθερία από το πανεπιστήμιο. Θα έχουμε τον κάθε φορτσάκι και τον κάθε βερέμι να μας αλλάζει τα φώτα και τον κάθε λαμόγιο καθηγητή που βγαίνει με κομματικές πλάτες και ύποπτες χρηματοδοτήσεις να κυριαρχεί στις σχολές και δεν θα υπάρχει ούτε μία φωνή όπου να σηκώνει ρε παιδί μου με αξιώσεις αντιπαράθεσης με όλο αυτό το πράγμα. Θα έχουμε ξανά πλήρης νομοποίηση όπως εκείνη την περίπτωση που είχαμε το Πολυτεχνείο Κρήτης, πριν κάποια χρόνια, εκείνος ο τύπος που πιάστηκε, ο Πρίτανης, ο οποίος πιάστηκε γιατί, για την καλλιέργεια ναρκωτικών μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Βεβαίως αθώθηκε, γιατί δεν μπορεί διαπλεκόμενος Πρίτανης του Πολυτεχνείου να πάει και να κάθει στη δικαιοσύνη και να το χώσουν φυλακή. Και λέω, αυτό το Μεταξόπουλο, τον άνθρωπο που τον είχαν κλείσει ισόβια, γιατί κάποιοι άλλοι είχαν βάλει χοντρό χέρι στο ταμείο της Παντίου, γιατί τον έχουν μέσα. Τώρα δικαιώνεται. Πέθανε, νομίζω. Πέθανε, ναι. Δεν ξέρω. Εκ των υστέρων το δώσουμε και παράσημο. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το άσυλο και η ακαδημαϊκή ελευθερία λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν στα πανεπιστήμια. Αλλά πέστε μου εσείς, το δημοκρατικό πολίτευμα λειτουργούσε, στη μεταπολίτευση λειτουργήσε, κατά πώς προβλεπόταν από το Σύνταγμα έστω? Όχι. Αυτό τι σημαίνει, το καταργούμε? Δεν σου κάνει εντύπωση όμως ότι η συζήτηση έχει επικεντρωθεί και από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο πανεπιστημιακό άσυλο την ώρα που υπάρχουν κάποιες άλλες ασυλίες για τις οποίες δεν γίνεται κουβέντα? Να σου θυμίσω. Ο κ. Πιτσιλής. Πέρα από αυτό. Πλήρη από την ασυλία. Πάμε πιο παλιά, λίγο πιο, μερικά χρόνια πιο πίσω. Αν θυμάσαι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε παρέμβει σαν όρο, είχε θέσει σαν προϋπόθεση να πάρουμε κάποια από τις δόσεις την απαλλαγή, μάλλον την πάυση της ποινικής δίωξης των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ που είχαν ανακατευτεί εκείνη την δοσοληψία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ακινήτων της τράπεζας Eurobank, αυτό το σκανδαλάκι, τη σκανδαλάρα, ναι, που σημείωσα το δημόσιο σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα γύρω στα 400-500 εκατομμύρια. Εκεί πέρα παρενέβη η Σοβιετική Ένωση, πήγαν από η Ευρωπαϊκή Ένωση και απέτησε ως προϋπόθεση για να αληθεί από την Ελλάδα κάποια από τις δόσεις τότε, να απαλλαγούν οι άνθρωποι από την ποινική δίωξη. Ως εκθαύματος, μετά από δύο εβδομάδες, ο Άριος Πάγος ανέρεσε το παραπεμπτικό βούλευμα
των κυρίων αυτών, ή να μιλήσουμε για την ασυλία του άρθρου 86 συντάγματος που δεν κάνει κανένας λόγο. Όχι, τώρα θα το βάλουμε και αυτό το ζήτημα. Να μιλήσουμε για την ασυλία, τουλάχιστον και την ποινική, αλλά και την δημοσιογραφική σε εισαγωγικά του τεραστίου σκανδάλου, στην Τράπεζα Πειραιώς με το Σάλα. Για το ρεπορτάζ του Reuters, το γνωστό. Που είχε κάνει με την οικογένειά του κάτι εταιρείες, δανειζόντουσαν από την τράπεζα και λοιπά, τα νοικιάζανε μετά. Όχι, τώρα είναι υπόδικος. Να πω, δεν ξέρω. Α, δεν το ξέρω. Το ξέρει κανένας? Όχι, όχι. Όχι, τα βέβαια. Paradise Papers που ήταν και ο φίλος ο Τράγκας μας. Και όχι μόνο, αυτό το πράγμα ήταν και η κυρία Μαρέβα. Η Μαρέβα. Έχει γίνει καμία έρευνα? Η offshore του Κόκαλη, της οικογένειας Κόκαλη. Όχι βεβαίως. Το ερώτημα βεβαίως για όλα αυτά. Τα Εξάρχεια. Επειδή δεν μπορεί να πάει ο Δένδιας και ο Άδωνης να πιούν καφέ στα Εξάρχεια, πρέπει να γίνεται. Και δεν πρόκειται να πάει το εγγυό μου. Πρέπει να γίνει στρατιωτική εισβολή. Δεν πρόκειται να πάει. Δεν πρόκειται να πατήσει. Και δικαιολογημένα δεν πρόκειται να πατήσει. Γιατί τέλος πάντων, ρε παιδιά, πώς να το πούμε, τα Εξάρχεια στην Αθήνα είναι ό,τι Μονμάρτη για το Παρίσι. Και δεν σου κάνει εντύπωση, που μιλάμε για τους αναρχικούς, για το άβατο, για την εγκληματικότητα, και ουδείς από αυτούς αναφέρει ότι έχουν δολοφονηθεί 2-15χρονα παιδιά στα Εξάρχεια από την αστυνομία. Ουδείς μιλάει για την αστυνομία στα Εξάρχεια. Όχι. Όλοι μιλάνε τα κανάλια για τους αναρχικούς. Πάντως. Όπως και να έχει, για να επανέλθουμε στο ζήτημα. Σου θυμίσω την κλοπή από μια δημήρια των Μάτι στο περίπτερο της πλατείας. Τι θυμάσαι το ντοκουμέντο, το οπτικό ντοκουμέντο που πήγε μια δημήρια και βούτυξε μια κούτα με νερά. Και πήγε ο περίπτερας, λέει: Παιδιά, εδώ και του πήραν τα νερά. Ναι, και μετά βγήκαν οι κάμερες, το δείξανε και λένε: Όχι, έγινε μια παρεξήγηση. Παρεξήγηση ήταν, παιδί μου, ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει το ζήτημα αυτό το πράγμα, έτσι αλλιώς έχει θεσμοθετηθεί η ασυλία σε πάρα πολλούς, όπου μπροστά τους ειλικρινά. Οι μονάρχες, οι ανεύθυνοι άνδρες της παλαιάς εποχής επί μοναρχίας δεν είχαν καμία πιθανότητα. Ο κύριος Πιτσιλής που είπες. Ο κύριος Πιτσιλής για παράδειγμα, ή για παράδειγμα ο κεντρικός τραπεζίτης, ή τώρα η κυρία αυτή Φόντερ Λέιεν, ας πούμε, η οποία είναι η δεύτερη πιο ισχυρή, ήταν μάλλον πιο δεύτερη πιο ισχυρή της Γερμανίας, και εμπλέκεται σε τρομακτικά σκάνδαλα στη Γερμανία, ειδικά για την τροφοδοσία και τις σχέσεις με τις παροχές υπηρεσιών και άλλων και προϊόντων με την Bundeswehr, δηλαδή τον Ομοσπονδιακό Στρατό της Γερμανίας. Αυτή η γυναίκα, λοιπόν, γυναίκα, τέλος πάντων, αυτό το άτομο, γιατί νομίζω ότι δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορεί να τους ξεχωρίσει σε γέννη. Δηλαδή, όχι, είναι μια μετάλλαξη των ανθρώπων, είναι επικίνδυνη κιόλας. Γιατί τα γέννη έχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά στην κοινωνία μας και δεν έχουν μόνο σεξουαλικά χαρακτηριστικά. Συμπεριφορές. Δεν είναι να ψάχνεις να δεις, ας πούμε, ποιο είναι το γεννητικό όργανο κάποιου για να προσδιορίσεις. Είναι θέμα ανατομίας. Έτσι, ακριβώς. Πρέπει να κάνουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες πάντα ήταν περισσότερο ευαίσθητες, ήταν εκείνο που είχε. Μιλήθειες. Ναι, αλλά ταυτόχρονα πολύ πιο αποφασιστικές και πολύ πιο σταθερές από ότι ήταν ο άντρας. Αυτό το πράγμα βέβαια δεν μπορεί να το βρεις στην κυρία Λέιεν, όπου έχει χαρακτηριστικά X-Men. Δηλαδή ένα είδος, ας πούμε, πώς το λένε. Μετάλλαξης. Λοιπόν, δεν υπάρχει ίχνος αισθήματος σε αυτήν. Ήταν αδίστακτος. Αν διαβάσει κανείς τις συνεντεύξεις της, πραγματικά είναι εντυπωσιακές. Όχι μόνο απλά είναι υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Ποιος τις ψήφισε αυτές? Ποιος αποδέχτηκε? Οι Γάλλοι δεν τις αποδέχτηκαν. Κανένας. Κανένας. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι θέλει ευρωπαϊκό στρατό για να επεμβαίνει στις χώρες όπου δεν υπάρχει ένωμη τάξη. Ακριβώς. Συνέντευξή της στη Handelsblatt, μάλλον άνθρωπο στη Handelsblatt εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό οικοδομείται καιρό τώρα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η κυρία είναι η πρόεδρος, συζητείται πρόεδρος ερήμην των ευρωπαϊκών λαών. Πρόεδρος της Κομισιόν, δηλαδή του πιο αποφασιστικού όργανου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα με ασυλίες και προνόμια τα οποία οι νυν βασιλείς της Ευρώπης δεν τα έχουν. Ναι, δεν τα έχουν. Είναι πιο λαϊκή και απλή η βασιλείς της Ευρώπης σήμερα. Λοιπόν, από τη βασίλισσα της Αγγλίας μέχρι τους βασιλιάδες της σκανδιναβικής. Των σκανδιναβικών χωρών. Λοιπόν, αυτό είναι το δράμα της ιστορίας και αυτό έχει να κάνει με την αντίληψη περί δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, επειδή είχαμε έναν άθλιο κοινοβουλευτισμό και διεφθαρμένο κοινοβουλευτισμό στη μεταπολίτευση, τι ήθελαν τα μνημόνια να μας κάνουν? Να μας το καταργήσουν. Τον κάνανε τελείως εικονικό, όπως εικονικά θα γίνουν και τα πανεπιστήμια. Έχουν γίνει ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά θα γίνουν και ακόμη περισσότερο. Θα μπαίνεις, αυτός που θα έχει λεφτά θα αγοράζει ένα μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό τίτλο και τελειώνει η ιστορία εκεί.
Ό,τι γινόταν στην Ελλάδα. Όποιος δεν έχει. Προπολεμικά και λίγο έτσι, πιο μετά. Και μέχρι τη μεταρρύθμιση Παπανούτσου. Και βέβαια η κυρία Κεραμέως, ας πούμε, και όλο αυτό το συνοθήλευμα της αγριότητας, ας πούμε, και της πιο ισχυρής διαπλοκής, βεβαίως. Δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα Παπανούτσο, έτσι, ο οποίος μάλιστα εισηγήθηκε ακριβώς αυτή τη λογική του ασύλου, αλλά δεν προβλεπόταν από το Σύνταγμα. Από το Σύνταγμα του 52 κτλ. Αλλά με τη μεταρρύθμιση όμως καθορίστηκε ώστε πρέπει να είναι αποκλειστικά δωρεάν με κρατική στήριξη το Πανεπιστήμιο και να σταματήσει η μέχρι τότε καταβολή διδάκτρων από τους φοιτητές. Λοιπόν, πιστεύεις ότι η κυρία Κεραμέως ή όλη αυτή η γενιά τεχνοκρατών έτσι και τους καθίσεις σε ένα τραπέζι και τους πεις μια ελεύθερη ή σε ένα καφένιο, σε μια καφετέρια, ποιος ήταν ο Παπανούτσος και τι έκανε ή το ζεύγος Ιμβριώτη, η Ρόζα Ιμβριώτη, λες τώρα, πιστεύεις ότι θα σου πούνε κάτι? Τι λες παιδάκι, εγώ αμφιβάλλω αν ξέρει ποιος ήταν ο Σβόλος. Ο Σβόλος πιστεύω... θα το ξέρει σίγουρα. Όχι, ρε. Τι λες, παιδί μου. Προφανώς έχει τελειώσει και την νομική, κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, εγώ αμφιβάλλω, όπως και ο πατέρας της. Αμφιβάλλω εάν ξέρει ότι ποια είναι η διαφορά του Βόλου από το Σβόλο. Καμία σχέση. Το Σβόλο με το τυρί που λέμε. Ναι, λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος με το ίδιο. Οι άνθρωποι ήταν σε διαταγμένη υπηρεσία. Και διαταγμένη υπηρεσία σημαίνει υπηρετώ συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό το πράγμα. Δεν τους ενοχλεί το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια υποβάθμιση στα πανεπιστήμια μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε ένα πανεπιστήμιο σήμερα δεν έχει επιστημονική πτηρίδα. Ναι. Επιστημονικές εκδόσεις δεν τυπώνει κανένα πανεπιστήμιο. Μα ξέρεις πολλά πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια ναι, μας. Ναι. Πώς θα τα οικονομήσουμε, πώς θα τα γενικά, κάνουμε. Λοιπόν, όπως και πολιτικές νεολογίες. Αν πραγματικά ειλικρινά. Πώς να το πούμε, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι ακόμη και η βιομηχανική που πάλε ποτέ. Του Πειραιά. Ναι, βιομηχανική σχολή του Πειραιά. Που λέγαμε. Που την ξεφτυλίσανε σε παπί. Σε παπί. Ναι, σε παπί ξεφτύλα, και σε εντούρο. Σε ξεφτύλα. Είχε ένα εκπληκτικό περιοδικό που εξέδιδε τις σπουδές, οι οποίες βεβαίως, αν κοιτάξει κανείς τα παλιότερα τεύχη, ιδιαίτερα τις δεκαετίες του 70, θα βλέπει εξαιρετικές δουλειές. Εξαιρετικές δουλειές. Ανάμεσα στη μαλακία, βέβαια. Βεβαίως που δημοσιευόταν, διότι έπρεπε οπωσδήποτε να αναπαράγουμε τη μαλακία, ας πούμε, του καθηγητικού εγκαταστημένου. Αλλά υπήρχαν και εξαιρετικές δουλειές. Υπήρχε και σοβαρός αντίλογος από το κίνημα, όμως. Έτσι, ναι. Και βεβαίως τα πανεπιστημιακά, δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και στο εξωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πανεπιστημιακά περιοδικά, τα επιστημονικά περιοδικά, δεν είναι με κρίση peers, δηλαδή δεν δίνανε τα κείμενα σε κάποιους να τα κρίνουν για να δημοσιευτούν. Τα επιστημονικά κείμενα κρίνονται δημόσια με ανοιχτό διάλογο και όχι με κριτές. Η λογική των κριτών έχει να κάνει μόνο με την αναπαραγωγή των ίδιων και των ίδιων και όχι με τη δημόσια κρίση. Δηλαδή δημοσίευσέ το και άλλαξέ το τα φώτα αν έχεις τα κότσια να την παρατεθείς και να την παρατεθείς. Μόνο ένα επιστημονικό περιοδικό σήμερα ακόμη έχει αυτή τη δυνατότητα. Τα τεχνικά, που, χρονικά, όχι, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν πλέον. Λοιπόν, μόνο στο εξωτερικό που είναι το American Scientific. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί έξω. Όλα τα άλλα είναι με πίεση. Δηλαδή, κριτές κρίνουν και βεβαίως δεν επιτρέπουν να δημοσιευτεί οτιδήποτε φύγει τη δική τους προσωπική καριέρα. Τσάκιδες Αμερικής. Μπράβο. Αυτή είναι η ιστορία. Με αποτέλεσμα, οι πιο σοβαροί πανεπιστημιακοί που υπάρχουν, οι ελάχιστοι σοβαροί πανεπιστημιακοί, μάλλον που έχουν επιβιώσει το πανεπιστημιακό σύστημα, γιατί οι περισσότεροι. Δεν είναι καν παιδαγωγοί περισσότεροι. Ο καθηγητής του πανεπιστημίου πρέπει να είναι και παιδαγωγός. Μην το ψάχνεις. Βεβαίως, στο αμερικανικό σύστημα υπάρχουν ορισμένα θετικά. Όπως είσαι υποχρεωμένος όταν είσαι διδάσκων να αφιερώνεις χρόνο στο φοιτητή, σε κάθε έναν φοιτητή ξεχωριστά. Αυτό είναι αδιανόητο εδώ. Όχι. Αδιανόητο. Εδώ οι καθηγητές είναι, να το πούμε λαϊκά, πουλμούρ και οικονομισιών που έλεγε και ο Λοχίας. Οικονομισιών. Ναι, ναι. Ο μόνιμος επιλοχίας, πώς το λέγαμε, Φώτης. Ναι, ο Βαγγέλης ο Φώτης. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, οικονομισιών και πουλμούρ. Λοιπόν, γι' αυτό και είναι ηλίθιοι. Ακριβώς. Δηλαδή, δες πόσους καθηγητές οικονομικής έχουν. Ξυπασμένοι, εντελώς ξυπασμένοι. Και πόσοι από αυτούς στα σοβαρά έχουν καταπονήσει μελέτες για την εξέλιξη της Ελλάδας. Ναι. Ούτε ένας. Και δεν αγαπάνε τα παιδιά, δεν αγαπάνε τους φοιτητές. Όχι, ρε παιδί. Τους αγαπάνε, ας πούμε. Είναι δυνατόν να έχεις καθηγητή το Φορτσάκη, ας πούμε, και να έχει σχέση με τίποτα. Ο Φορτσάκης στάζει μίσος. Ο άνθρωπος αυτός
θέλει ψυχιατρική κούρα για να μπορέσει να μπει στο αμφιθέατρο. Μου έλεγε Δημήτρη μια γνωστή. Για να αντιμετωπίσει φοιτητές. Μου έλεγε μια γνωστή μου που σπούδασε μουσικολογία στη Βιέννη. Στο πιο σημαντικό πανεπιστήμιο του κόσμου σε αυτά τα ζητήματα. Ότι είχαν ένα καθηγητή που ήταν αυθεντία στον Μπαχ. Δίδασκε Μπαχ. Ναι. Και θεωρητικά και. Και είχαν πάει μια εκδρομή. Ο οποίος ήταν παραπληγικός εντελώς. Ήταν πάνω στο καρότσι. Και είχαν πάει μια εκπαιδευτική εκδρομή από τη Βιέννη με το τρένο κάπου αλλού. Μια απόσταση 5 ωρών. Δηλαδή, πες χοντρά-χοντρά Αθήνα Θεσσαλονίκη. Του καθηγητή του είχε εξασφαλίσει το πανεπιστήμιο πρώτη θέση και λόγω της ιδιότητάς του αλλά και λόγω των κινητικών του προβλημάτων. Και ο τύπος απέτησε να πάει πίσω στα βαγόνια, στη γαλαρία, στην τρίτη θέση, να κάτσει με τους φοιτητές, να του προσαρμόσουν ένα κάθισμα, γιατί το θεωρούσε ντροπή και προσβλητικό να είναι αυτό στην πρώτη θέση και οι φοιτητές τύπος στο πίσω. Αυθεντία στον Μπαχ θεωρείται αυτό ο καθηγητής, στη Βιέννη, Αυστριακό. Και σε εδώ τους δικούς μας, που είναι, αν δεν είχαν έναν υπουργό ή ένα βίσμα που λέμε, δεν θα είχαν περάσει έξω από το πανεπιστήμιο, γιατί έχω ζήσει και αστυνομικοί τέτοιους τύπους. Εντάξει. Α, δεν διες, ας πούμε. Θα είχε περάσει απ' έξω από σχολές που ήταν στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού έχει σπουδάσει και μεταπτυχιακά, εάν από τα γενοφάσκια του δεν ήταν κομματικό τελέχος της Νέας Δημοκρατίας. Και στους Ρότσιλ εκεί και τα μετά απλά είναι η πρόσδεση σε ένα μεγάλο άρμα για να εξασφαλίζει την οικονομική υποστήριξη και γενικότερα τη στρατευμένη πολιτική που θα σε οδηγήσει σε υπουργικό θόκο. Αυτό είναι να κάνει. Αλλά για παράδειγμα, αυτός ή ο άλλος ο τύπος που ανέλαβε τώρα υφυπουργός εξωτερικών. Που τον είχαν και υπεύθυνο, τον είχε και υπεύθυνο του τομέα εξωτερικής πολιτικής. Ο Καραμούτσος, που στο διάλογο. Ο Κουμουτσάκος. Υπήρχε περίπτωση αυτός ο τύπος να περάσει απ' έξω από σχολές, εάν ο κομματικός μηχανισμός και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν του εξασφαλίζανε. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό. Όλοι αυτοί έχουν κάνει μεταπτυχιακά. Μπορεί να μου δείξει ένας από αυτούς το μεταπτυχιακό του. Δηλαδή, να μου δείξει ποια είναι η εργασία μεταπτυχιακού που έχει κάνει. Ας μπείτε μέσα και ψάξτε στα αποθετήρια να δείτε τι έχουν κάνει. Δεν θα τα βρείτε στα αποθετήρια, γιατί είναι τέτοια ξεφτύλα το μεταπτυχιακό τους, το οποίο δεν κατατίθεται, δεν δημοσιοποιείται, γιατί θα ξεφτυλιστούν και οι καθηγητές που το έχουν υπογράψει κατ' εντολή. Δηλαδή, είτε κομματική εντολή, είτε οτιδήποτε. Σας λέω. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το ψάξει ο οποιοσδήποτε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ξέρετε, φτάφσαγγιτο μυστικό. Γι' αυτό κιόλας οι παλιότεροι καθηγητές, καθηγητές, αυτό Ευάγγελος Βενιζέλος, ας πούμε, κτλ., φροντίζαν τα διδακτορικά τους και αυτά να μην εμφανιστούν πουθενά. Γιατί μην βρεθεί κανένας τρελός και ανακαλύψει, για παράδειγμα, ότι το διδακτορικό τους, ας πούμε, έχει κάποια σχέση αντιγραφής ή δεν ξέρω ό,τι άλλο, ή τέλος πάντων συμπτωματικά ταυτίζεται πλήρως με κάποιον καθηγητή, με κάποιον μεταπτυχιακό από τη Ζαζιμβάρη ή ξέρω εγώ από την Γαλλική ή Αφρική ή Σουαζιλάνδη ή οτιδήποτε. Και τελείως τυχαία αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να εμφανιστεί ποτέ στην Ευρώπη, ώστε να καταλάβει ότι, ας πούμε, ο κύριος λέμε υπόθεση εργασίας τώρα, το πάρετε σοβαρά. Άμα βρείτε εσείς το διδακτορικό του, θα ήθελα πάρα πολύ να το δω και εγώ. Έχει και ο Άδωνης με το διδακτορικό του στην Αγγλία, του στείλε μια επιστολή ότι είναι όλο το περισσότερο copy-paste. Έκανε copy-paste ο Άδωνης, είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω.